τους συνεργάτες, ακόμα και με τα επαγγελματικά. Των τελευταίων ημερών δεν επηρεάζεστε. Προσέξτε όμως, όταν λέω των τελευταίων ημερών δεν επηρεάζεστε και λέτε μια χαρά είμαι εγώ, μπορεί να έχετε πλανήτες. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε. Στέλνετε μας γράμματα στον αστρολόγο και εμείς σας γράφουμε πού είναι οι πλανήτες σας για να δείτε. Μπορεί να έχετε στο προηγούμενο δεκαήμερο και να επηρεαστείτε. Σκορπιέ μου, ό,τι έχει σχέση με τη δουλειά, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ένα συμβόλαιο, μία συμφωνία, αυτό τον καιρό μπορεί να σπάζει, μπορεί να μην λέει καλά πράγματα, γι' αυτό θα πρέπει να τα διατηρήσετε όσο μπορείτε σε μια ηρεμία. Οι Σκορπιοί όμως είναι πάρα πολύ ευέλικτοι και μπορούν να περιμένουν για πολύ καιρό μέχρι που να κάνουν αυτό που ακριβώς θέλουν. Περιμένετε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν είστε γεννημένοι 26-27, κάπου εκεί του Οκτωβρίου, θα πρέπει να προσέχετε τα επαγγελματικά σας. Μια ανατροπή θα μπορούσε να συμβεί αυτόν τον καιρό. Ή αν έχετε ηλικιωμένα ανδρικά πρόσωπα, θα πρέπει να τα προσέχετε. Το τελευταίο δεκαήμερο είναι μια χαρά. Τοξότες μου, ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, συναισθηματικά και οικονομικά, μην τα μπερδέψετε. Προσέχετε την υγεία σας αυτόν τον καιρό και ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι σημαντικό, ενώ η κοινωνική σας ζωή δείχνει να είναι αρκετά ευχάριστη. Κι άλλα πρέπει να πεις, Λίτσα, γιατί είναι η παραγωγός μας το κοντρόλ. Για να ερβανείτε, καταλαβαίνεις. Περισσότερα μπας και πει καμιά καλή κουβέντα. Τι κάνουμε την καρδιά, καταλαβαίνεις. Αυτό τον καιρό όμως, σε ψυχολογικό επίπεδο δεν είστε πολύ καλά. Σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να είσαστε καλά, αλλά σε ψυχολογικό, οικονομικό και βαθύτατα συναισθηματικό, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό πώς θα το κάνουμε τώρα, έστω και αν είστε παραγωγός. Για τους εγώ καιρούς μας, σώσω αυτό το Σαββατοκύριακο, σώσω αν είστε γεννημένοι αρχές Ιανουαρίου ή του Δεκεμβρίου, τη γλιτώνουν και μάλιστα είναι και καλούτσικα, θα μπορούσα να πω, καλά. Εκτός αν έχετε πλανήτη στο δεύτερο, το δεύτερο είναι σώσ με οικογενειακά θέματα, με θέματα σχέσεων. Πάρα πολλοί χωρισμοί θα γίνουν αυτό. Πολλοί έρωτας πέφτουν το Σαββατοκύριακο, αλλά και πάρα πολλοί χωρισμοί. Προσέχετε λοιπόν. Κοιμηθείτε λιγάκι παραπάνω, πιείτε λίγο κρασάκι παραπάνω και κοιμηθείτε. Των τελευταίων ημερών δεν επηρεάζεστε. Υδροχόη μου, θέματα που έχουν σχέση με τις μετακινήσεις, υγεία, εργασία και μετακινήσεις, εκεί πρέπει να προσέχετε. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται. Εάν έχετε θέματα, εσείς που είστε γεννημένοι το Γενάρη και έχετε θέματα επαγγελματικά, ή ακόμα και συζυγικά, μέσα την Κυριακή, 28 του μηνός, μέσα στην Κυριακή, ενδεχομένως αυτά τα προβλήματα να διονκωθούν, γι' αυτό θα πρέπει λίγο να τα περιορίσετε. Εάν ο παππούς, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς λέει πονάει η πλάτη μου, να τον πάτε μέσα στο γιατρό. Για τα... Όχι για ψιλουπίδημα, τα έλεγε και ο Άδωνης προχθές. Τι, όχι για ψιλουπίδημα. Δεν πηγαίνουμε για ψιλουπίδημα στα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε για ψήλο πίδι μας. Αν βγάλεις το ψήλο. Εντάξει, πραγματικά, από τη μία, εντάξει, την υπερβολή του δεν έχει άδικο, γιατί ξέρεις. Ναι. Αλλά είναι λογικό όταν υπάρχει και κατάσταση σαν αυτή, που υπάρχει η ψυχολογία πεσμένη και τα φοβικά σύνδρομα, ξέρεις, είναι πολύ πιο τέτοιο. Ο άλλος σου λέει, έχει πάθει π.χ. πανικό και νομίζει ότι θα πεθάνει, πονάει η καρδιά του. Τι θα κάνει, θα πάει στον γιατρό. Ναι. Τι θα κάνει, θα κάνει να ακούει το φίλο του να του λέει μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα άγχος. Κοίτα, η αλήθεια είναι μες στη μέση, ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συνταγογράφηση με σακούλες φάρμακα. Ναι, αυτό ήταν γεγονός. Από την άλλη πλευρά πάλι, σαφώς όταν έχεις κάτι ειδικά. Τι θα κάνεις, θα πας να το δεις. Θα σου φύγει η απορία, ρε παιδί μου. Και έτσι για ψήλου πίδημα, σας παρακαλώ αυτό το Σαββατοκύριακο να πηγαίνετε. Ψαράκια λοιπόν, εσείς με τα οικονομικά και με τα αγαπημένα πρόσωπα, κάτι γίνεται. Ενδεχομένως να σας έρθουν τίποτε χαράτσια κτλ. Προσέχετε τις σχέσεις σας με τους αγαπημένους, γιατί είπαμε ότι είστε σε μια καλή φάση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε πάντα δίκιο. Προσέχετε, γιατί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιες διενέξεις. Τώρα σας τα είπα λιγάκι δύσκολα, αλλά τι να κάνω, καλύτερα να προσέχουμε και να πούμε εντάξει δεν έγινε τίποτε, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι γύρω γύρω γίνονται πολλά χοντρά πράγματα, δεν έχει σημασία αν γίνονται στην Ισπανία ή στην Αίγυπτο. Γενικά το κλίμα είναι μεγάλης έντασης κλίμα και θα πρέπει να προσέχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Λιτσάκι μου αγαπημένο. Κύριε Πάτρα, θα πάτε που θέλετε.